Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Ανεμολόγιο. Απόψε κοντά μας είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλησπέρα. Μας συντροφεύει. Μια εκπομπή πολιτικού, γεωπολιτικού και ιστορικού χαρακτήρα. Θα προσεγγίσουμε διάφορα θέματα. Όπως το θεωρητικό πλαίσιο για τη συσχέτιση μεταξύ οικονομίας και πολιτικής μεγάλων δυνάμεων. Γεωπολιτική της Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλία, Ιαπωνία, Αμερική και Ρωσία. Ένα πλαίσιο από το 1870 μέχρι το 1945 και από εκεί και πέρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε χρήμα, πολιτική και πόλεμο. Λοιπόν, κύριες αναλύσεις εκπομπής μας και μια προσέγγιση στην ελληνική πραγματικότητα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μεταβολές συνόρων και τις οικονομικές επιπτώσεις τόσο στα Βαλκάνια όσο και στη Μέση Ανατολή. Θα προσεγγίσουμε θέματα όπως το πρόβλημα των τροφίμων και των πρώτων υλών, τις διαστάσεις των φυσικών πόρων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ο δημογραφικός παράγοντας, όπως και ο οικονομικοτεχνολογικός. Λοιπόν, πού βρίσκεται η Ελλάδα στην παγκόσμια σκακέρα της γεωπολιτικής? Απόψε με τον Δημήτρη. Θα ξεκινήσουμε. Θα δοθεί κύρια βαρύτητα όσον αφορά τα δύο δόγματα εξελίξεων για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Είμαστε νησιωτικό κράτος, είμαστε υπηρετικό κράτος, οι απόψεις δίστανται. Στις εκπομπές μας θα ακολουθήσουν γενικά ζητήματα όπως τον μειονοτικό κόμμα στις ευρωεκλογές του 2014, θα αναλυθούν διεξοδικά τα εκλογικά της Τράκης, περιφερειακά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και ενεργειακή πολιτική των χωρών της Μεσογείου. Να ρωτήσω. Βεβαίως. Διακρίνω μια διάθεση εκπομπής πολιτικής ανάλυσης, θα την έλεγε κανείς. Όχι πολιτικής, πολιτικής ανάλυσης. Καλά το αντιλαμβάνομαι. Γεωπολιτικής ανάλυσης. Γεωπολιτικής. Και πιο συγκεκριμένα, πώς επηρεάζουν όλες οι υπόλοιπες χώρες τον ελληνικό παράγοντα. Εγώ να πω καλή επιτυχία, να πω ότι ο Μιχάλης θα είναι μαζί μας κάθε Τρίτη. Κάθε Τρίτη, 9 με 10 το βράδυ. 9 με 10 το βράδυ. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ η συγκεκριμένη θεματολογία και όπως έχουμε πει και εκτός αέρα, είναι κάτι που δεν έχει το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο. Είναι κάτι που. Εγώ προσωπικά το θεωρώ όχι συμπληρωματικό, απαραίτητο και με το καλό να λίγο-λίγο να δουλέψεις και οι καλεσμένους, γιατί πάντοτε οι καλεσμένοι έχουν να δώσουν προστιθέμενη αξία. Βέβαια. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων στην τραγική καραμπόλα που έγινε στην Εγνατία Οδό. Ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Δεν πρέπει να βλέπουμε τέτοια πράγματα γενικότερα. Τώρα το ποιος έφταιξε, πώς έγινε, αυτό είναι θέμα των αρχών. Αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε τέτοια πράγματα στον ελληνικό χώρο και γενικότερα. Να θεωρήσω ότι είναι ένας πολύ σύγχρονος δρόμος για να πούμε ότι έφταιγε η κακή άσφαλτος, η είναι κατασκευή. Είναι υπερσύγχρονο οδικό δίκτυο. Άρα ανθρώπινο λάθος. Είναι σίγουρα ανθρώπινο λάθος και φύγανε άδικα τόσες ψυχές. Λοιπόν. Θα ήθελα να περάσουμε λίγο στα οικονομικά ζητήματα που είσαι και λίγο expert. Εδώ με στρίμωξες. Λοιπόν, το μικρόφωνο μου είναι να ανεβάσω λίγο φωνή. Από εδώ έτσι. Ανέβασα εγώ. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για το fiat money. Τι είναι αυτό το fiat money που ακούμε συνέχεια? Αυτό τώρα που το θυμήθηκες. Είναι πληθωριστικό χρήμα? Είναι... Κοίταξε, το χρήμα από μόνο του, νομίζω θα συμφωνήσει, είναι ένα αγαθό, έτσι δεν είναι? Είναι. Μάλλον είναι μέσο. Μέσο συναλλαγής. Συναλλαγής αγαθών ή υπηρεσιών. Σαν ένα αγαθό λοιπόν, είτε σαν μια υπηρεσία, μπορεί να πληθωρήσει αν έχεις παραπάνω από όσο χρειάζεται ή να αποπληθωρήσει αν έχεις λιγότερο από όσο χρειάζεται. Και γι' αυτό ο βασικότερος ρόλος των κεντρικών τραπεζών είναι να ελέγχουν ποικιλοτρόπως την κυκλοφορία του χρήματος, είτε αυξάνοντάς την τεχνητά διότι υπάρχει έλλειψη, είτε μειώνοντάς την γιατί υπάρχει πληθώρα. Αυτά λοιπόν είναι έτσι για ένα πολύ, πολύ πρόχειρη εισαγωγή. Πότε έχει πραγματικά χρεοκοπήσει μια χώρα? Κατά την άποψή σου. Είναι πονηρή ερώτηση. Γενικά έτσι. Λοιπόν, να αρχίσουμε να πιάνουμε μια ροή. Να σου πω το εξής. Και θα διευρύνουμε. Σε όλες τις κοινωνίες, σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις χώρες, υπάρχει η θεωρία και υπάρχει και η πράξη.
Αν λοιπόν σου πω τι λέει το βιβλίο, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από μία βάση. Το βιβλίο λέει ότι μία χώρα χρεοκοπεί εξωτερικά ή και εσωτερικά. Εξωτερικά χρεοκοπεί όταν δεν τηρήσει οποιοδήποτε τμήμα μιας σύμβασής της με έναν αντισυμβαλόμενο. Όταν λοιπόν δεν τηρήσεις το ποσό που θα πληρώσεις ή και το πότε θα το πληρώσεις ή και το τι επιτόκιο θα έχει, το βιβλίο το θεωρεί χρεοκοπία. Εξωτερική χρεοκοπία. Εάν η χρεοκοπία είναι εσωτερική, με δεδομένο ότι το κράτος πληρώνει μισθούς και συντάξεις, αλλά και εθνικό χρέος που έχει δανειστεί από την εγχώρια αγορά, ό,τι από αυτά δεν τηρηθεί έχοντας ημερομηνία, το βιβλίο το θεωρεί χρεοκοπία. Μάλιστα. Η πράξη όμως ξεφεύγει πάρα πολύ από το βιβλίο. Έχει παρασκηνιακές συμφωνίες. Τεράστιες. Έχει Δούνε και Λαβίν. Τεράστιες. Έχει τον ισχυρό και τον αδύνατο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, οι πολίτες, πώς μπορούμε να προστατευτούμε σε μια τέτοια νομισματική μεταρρύθμιση? Πες μου τι εννοείς νομισματική μεταρρύθμιση εσύ. Είτε χρεοκοπία, είτε να αλλάξει το... να μπει ο χρυσός ως αντίκρισμα. Αν λοιπόν καταλαβαίνω καλά την ερώτησή σου, η ερώτησή σου είναι πώς μπορεί να προστατευθεί ένας πολίτης, ένα φυσικό πρόσωπο λοιπόν. Ναι. Από μια εσωτερική χρεοκοπία. Ακριβώς. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Μιλάμε για ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει να πάρει το μισθό του ή τη σύνταξή του. Ένας μισθωτός, ένας συνταξιούχος, ο οποίος έχει 10 οικονομίες στην άκρη και βλέπει να έρχεται μια καταστροφή. Μια οικονομική καταστροφή. Πώς μπορεί να προστατευθεί. Βεβαίως. Όπως μπορείς να προστατευθείς, στο θεωρητικό πλαίσιο. Όπως μπορείς να προστατευθείς εσύ από τη δουλειά σου, εάν κάποια στιγμή σταματήσουν να σε πληρώνουν. Δεν μπορείς. Μπορείς, χοντρά-χοντρά, να φύγεις πριν γίνει το κακό. Τι εννοώ, εάν ας πούμε κάποιος μπορούσε πριν μερικά χρόνια να δει ότι το ελληνικό δημόσιο πάει σε χρεοκοπία, μπορούσε να βγει γρηγορότερα στη σύνταξη. Και ξέρεις και εσύ πως με διάφορους τρόπους οθήσαν πολύ κόσμο στη σύνταξη νωρίτερα, γιατί αλλιώς θα τους πιάναν έξτρα χρόνια. Πάρα πολλοί κόσμος βγήκε στη σύνταξη. Εθελούσια κάποιοι. Προφανώς μια άλλη λύση είναι η εθελούσια, αλλά η εθελούσια δεν είναι απαραίτητα στοιχείο ένδειξης χρεοκοπίας. Είναι στοιχείο ξεφορτώματος κόστους. Από εκεί και πέρα να προστατευθείς από το δημόσιο μιας χώρας δεν μπορείς. Αντιθέτως, όπως έχουμε ξαναπεί και μιλώντας μαζί, το δημόσιο από σένα και μετά τη χρεοκοπία θα απαιτεί τις υποχρεώσεις σου. Τους φόρους σου, τα τέλη σου. Οπότε σε όλες τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι ο μόνος που δεν χάνει το δημόσιο, έτσι. Ο μόνος που δεν χάνει είναι αυτός ο οποίος έχει την εθνική κυριαρχία και είναι το δημόσιο. Δημήτρη, για πες μας, η Ελλάδα έχει πέσει κατά μία έννοια θύμα οικονομικών δολοφόνων? Θέλεις να σου πω καταρχήν αν η Ελλάδα χρεοκόπησε ή όχι? Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, η Ελλάδα... Πάμε λίγο freestyle την εποχή. Ναι, επειδή συζητήσαμε λίγο βεβαίως για τη χρεοκοπία σε εξωτερικό χρέος και σε εσωτερικό, να δούμε αν η Ελλάδα χρεοκόπησε. Ναι, η Ελλάδα σαφώς χρεοκόπησε. Η Ελλάδα σαφώς χρεοκόπησε διότι τύπης ανάγκασε δανειστές του ελληνικού δημοσίου, που είναι είτε ξένοι είτε Έλληνες, να δεχτούν για όσο εθνικό χρέος βαστάγαν όταν τους ανάγκασε μικρότερο ποσό. Εκεί θα βάλουμε λίγο και την πονηριά που θέλεις να δείξεις αυτή την εκπομπή, αλλά δεν είναι το πρώτο. Η πονηριά είναι παντού. Στη ζωή μας, στο πετσί μας, ίσως σε όλο τον Νότο, είναι εκεί. Υπάρχει, είναι αλήθεια. Είναι προφανές λοιπόν ότι εάν κάποιος μπορεί να δει κάποιες οικονομικές καταστάσεις στο μέλλον, είτε μιλάμε για μια εταιρεία, είτε μιλάμε για ένα φυσικό πρόσωπο, είτε για μια χώρα, και φοβάται τη χρεοκοπία ως οντότητα, όχι ως υπάλληλος του δημοσίου όπως ρώτησες προηγουμένως, μπορεί να προστατευτεί εάν ξεφορτώσει, εάν πουλήσει
αυτό που βαστάει, το οποίο κινδυνεύει να μην αποπληρωθεί. Είναι προφανές λοιπόν ότι μέχρι η Ελλάδα να χρεοκοπήσει, επειδή δεν βγήκε ένα ωραίο πρωί κάποιος να πει δυστυχώς επτωχεύσαμε όπως έγινε παλιά, αυτές οι αγορές, δηλαδή μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι επενδυτές, είδαν ότι μάλλον το ρίσκο να μην αποπληρωθούν αυξάνεται. Και επειδή το χρήμα δεν έχει συγκεκριμένη χώρα που επενδύει, δηλαδή αν είσαι διεθνής επενδυτής, δεν υπάρχει πρόβλημα αν πουλήσεις ελληνικό χρέος και πας και αγοράσεις βραζιλιάνικο. Δεν έχουμε κάνει τάμα μια χώρα, ούτε τάμα μια ήπειρο, ούτε τάμα ένα νόμισμα. Ο κόσμος έχει τα πάντα. Πάρα πολύ λοιπόν έξυπνο χρήμα, διαβασμένο θα το έλεγα εγώ, ή και με εσωτερική πληροφόρηση, έβγαλε από πάνω του τα ομόλογα τα οποία τίναν να οδηγηθούν στη χρεοκοπία. Καταλαβαίνεις ότι όταν κάτι μόνο πουλιέται, η αξία του, επειδή υπάρχουν μόνο πολιτές, θα φτάσει σε τέτοιο σημείο που πρακτικά είναι σαν να χρεοκόπησε. Άρα λοιπόν οι αγορές οδήγησαν τα ελληνικά ομόλογα σε τέτοιο σημείο που ήταν τύπης χρεοκοπημένα. Εν συνεχεία, όσοι μείναν και βαστήξαν τα ομόλογα αυτά και δεν τα πούλησαν, κυρίως μικροεπενδυτές Έλληνες αλλά και κάποιοι ξένοι, καλέστηκαν από την Ελλάδα. Οι οποίοι, συγγνώμη που σε διακόπτω, μικρομολογιούχοι. Ή μικρομολογιούχοι, δυστυχώς. Είναι η ρηγμένη της ιστορίας, έτσι. Ναι, αν πρέπει να σου πω μονολεκτικά, είναι, ναι. Δεν έχουν βρει το δίκιο τους και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα το βρουν, έτσι. Καλέστηκαν λοιπόν οι υπόλοιποι που βαστάγαν το εθνικό χρέος, που ήταν κυρίως μικρομολογιούχοι, οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες δεν μπορούσαν να το πουλήσουν λόγω εσωτερικού κανονισμού τους, και αν θέλεις το εξηγώ μετά, και κάποιοι ξένοι που εν πάση περιπτώσει προτίμησαν να μην πουλήσουν, καλέστηκαν να καθίσουν σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης, το οποίο λέγε, κοίτα να δεις, εγώ δεν μπορώ να σε αποπληρώσω. Δηλαδή, αν δεν φύγουμε από εδώ έχοντας κάνει μια συμφωνία ότι θα πάρεις πιο αργά λεφτά, με λιγότερο επιτόκιο, ή την ημέρα που θέλεις, αλλά λιγότερο κεφάλαιο, δεν μπορώ να σε πληρώσω. Είναι τόσο απλό. Είναι σαν να πας σε μια τράπεζα και πεις, παιδιά, εγώ δεν έχω δουλειά. Πρέπει να μου κάνετε μια ρύθμιση. Έγινε λοιπόν σε αυτούς που βαστάγαν εθνικό χρέος μια αναγκαστική ρύθμιση. Όταν λοιπόν αναγκάζεις τον άλλον να μπει σε μια ρύθμιση, or else, όπως θα το λέγαμε αγγλικά, έχεις χρεοκοπήσει. Φυσικά, η παγκόσμια οικονομική κοινότητα, επειδή δεν ήθελε να δείξει ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε τυπικά, και η τυπική χρεοκοπία μιας χώρας βγαίνει από συγκεκριμένους οργανισμούς, οι οποίοι συγκεκριμένοι οργανισμοί παίρνουν απόφαση σε επιτροπές ότι έχουμε χρεοκοπία. Επειδή λοιπόν αυτό δεν θελήσαν να το κάνουν, γιατί δεν νοείται να χρεοκοπήσει μια χώρα μέσα σε μια ζώνη, γιατί έχουμε και αυτό το ακόμα πλεονέκτημα, θα το λέγα. Μήπως αναφέρεις τη συνθήκη της Λισαβόνας? Αναφέρομαι στο ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρωζώνη. Μια χώρα λοιπόν η οποία είναι σε ζώνη, που κάποιος δεν μπορεί να αποφασίζει μόνος του για τον εαυτό του, χωρίς να συμβουλευτεί όλους τους υπόλοιπους, φαντάζομαι. Ναι, αλλά σε μια ζώνη, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, έχεις και απαιτήσεις, δεν έχεις μόνο υποχρεώσεις. Ακριβώς. Ήταν λοιπόν και λίγο αυτονόητο ότι δεν θα μας αφήσουν να χρεοκοπήσουμε τύπης. Δεν θα γραφόταν ποτέ ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε. Η Ελλάδα όμως χρεοκόπησε. Χρεοκόπησε το εξωτερικό της χρέος, διότι ανάγκασε κάποιους από τους κατόχους που μείνανε σε κούρεμα, κάποιους άλλους τους ανάγκασε σε επιμήκυνση, άλλαξε τους όρους. Όταν αλλάζεις τους όρους, τύπης, έχεις χρεοκοπήσει. Ναι. Ακούμε ότι το παγκόσμιο χρέος κινείται γύρω στα 103 εκατομμύρια. Όλο το ΑΕΠ παγκοσμίως είναι γύρω στα 70 με 77. Τι δείχνει αυτό? Θα σου πω. Θα πρέπει να πάμε λίγο στον ορισμό τι είναι τράπεζα. Η τράπεζα είναι ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ο οποίος για κάθε ένα ευρώ που παίρνει από αποταμίευση, δηλαδή για κάθε ένα ευρώ που δανείζεται, γιατί οι καταθέσεις μας είναι δάνειά μας προς τις τράπεζες, έχει δικαίωμα να πολλαπλασιάσει αυτό το ένα ευρώ και να το δανείσει. Σε κάποιες χώρες είναι επί 6, σε κάποιες είναι επί 9. Στις επενδυτικές τράπεζες και όχι στις εμπορικές είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη έχει ένα μετρήσιμο ΑΕΠ χ,
το οποίο όμως έχει χρηματοδοτηθεί από ένα χρέος πολλαπλάσιο αυτού του ΑΕΠ. Είναι επιτρεπτό αυτό. Είναι παράνομο. Άρα αληθεύει ότι τα χρήματα δημιουργούνται από χρέη, έτσι. Ναι, σαφώς. Μάλιστα. Και η ανάπτυξη. Η δημοκρατία είναι παιδί του καπιταλισμού. Η δημοκρατία, αν είναι παιδί του καπιταλισμού. Κοίταξε, με δεδομένο ότι πλέον τα πολιτεύματα παγκοσμίως... Γιατί, συγγνώμη, σε διακόπτω, για παράδειγμα, στην αρχαία Αθήνα, είχαμε δημοκρατία, το χρήμα το είχαν λίγοι, η αριστοκρατία, οι ιδιώτες μάζευαν τους φόρους, οπότε δεν βλέπω μεγάλες διαφορές. Κοίταξε, με τις χώρες της Δύσης, ας πούμε. Τις ισχυρές χώρες της Δύσης, Αγγλία... Αμερική. Κοίταξε, αν με ρωτάς αν πλέον ο καπιταλισμός έχει υπερισχύσει στον πλανήτη και αν έχοντας υπερισχύσει στον πλανήτη ο πλανήτης παραμένει μια μεγάλη δημοκρατία, ναι, έχει υπερισχύσει ο καπιταλισμός με τα ελαττώματά του, τα οποία ελαττώματά του ο σοσιαλισμός μπορεί να μην τα έχει, έχει άλλα δικά του όμως, ή ο κομμουνισμός να μην τα έχει, αλλά έχει άλλα δικά του. Υπάρχει όμως ένα κατά 75-80% παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο σε γενικές γραμμές θεωρείται δημοκρατικό. Μέχρι αποδείξεις του εναντίου πάντα και παντού, έτσι. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι τώρα για την πολιτική σκηνή και να το κουμπώσουμε λίγο με την οικονομία. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι αύριο γίνονται εκλογές και για κάποιους λόγους δεν επιτευχθεί αυτή η δυναμία και πάμε σε διερευνητική εντολή, το λεγόμενο άρθρο 37, και δεν τα βρουν τα κόμματα μεταξύ τους. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα τα βρουν. Λοιπόν, είναι σίγουρο πως θα πάμε σε συνεχόμενες εκλογές. Οι αγορές τι στάση θα κρατήσουν? Όταν βγουν μια παρατεταμένη... Έχεις κάνει μερικές παραδοχές. Μου έχεις πει αρκετές φορές αν και αν και αν. Ας δηλαδή, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, ας πούμε. Αν κάνουμε λοιπόν μια υπόθεση εργασίας, το πρώτο αν είναι αν πάμε σε εκλογές. Το δεύτερο αν είναι αν δεν βγει η κυβέρνηση με κάποιο τρόπο. Οι αγορές γενικότερα, μιλάμε για το πώς θα αντιδράσουν οι αγορές για την Ελλάδα. Ναι, ας πούμε τα επιτόκια μας τώρα είναι στο 3,1. Οι αγορές γενικότερα... Αυτό θα ανέβει. Οι αγορές γενικότερα σε κάθε χώρα έχουν δύο μηχανισμούς. Ο ένας μηχανισμός είναι αυτός που προεξοφλεί. Προσπαθεί να προβλέψει, ρε παιδί μου, με πιθανότητες να μην πέσει μέσα ή γενικά να πέσει. Και δεύτερον, δεν γουστάρουν, και θα το πω έτσι απλά, δεν γουστάρουν την πολιτική αστάθεια. Αν λοιπόν οι αγορές πάρουν μυρωδιά και από αριθμούς και από politics και από πολιτική, ότι πράγματι η Ελλάδα ή μια χώρα πηγαίνει σε εκλογές, είναι πολύ λογικό ότι το χρήμα δεν θα θέλει να βρίσκεται σε αυτή την οικονομία λόγω πολιτικής αστάθειας. Εάν κάνουμε δε και τη δεύτερη παραδοχή, ότι δεν θα βγει η κυβέρνηση και ότι θα πάμε σε διερευνητικές εντολές, έχεις επιμήκυνση της πολιτικής αστάθειας. Άρα λοιπόν, πρώτα θα δεις αν οι αγορές προβλέπουν εκλογές και υπάρχουν τρόποι να το δεις αυτό, και δεύτερον, αν προβλέπουν και πολιτική αστάθεια. Το αντίκτυπο δεν είναι ευχάριστο, αλλά θα διαφωνήσω με τις δύο παραδοχές σου και θα σου ξαναθυμίσω ότι βρισκόμαστε σε μια νομισματική ζώνη η οποία τίνει να γίνει και πολιτική, και μέσα στις ζώνες δεν αφήνει η πολιτική μια χώρα να ταλαιπωρηθεί πολύ. Άρα εάν πάρει η κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης, ακολουθεί ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί λογικά και αν ψηφιστεί, επειδή έχει και τις ευχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποιος και να έρθει μετά στην εξουσία δεν μπορεί να αλλάξει αυτόν τον προϋπολογισμό. Ισχύει αυτό? Να σου απαντήσω σαν να σου κάνω εγώ ερώτηση. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ένα κράτος έχει συνέχεια. Και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ένας προϋπολογισμός, αν τον ψηφίσει η κυβέρνηση Σαμαρά και τον εκτελέσει η κυβέρνηση Τσίπρα, λίγα πράγματα θα αλλάξουν. Γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Έτσι. Και μάλιστα η κυβέρνηση Τσίπρα θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να υπερψηφίζει πράγματα που θα έχει καταψηφίσει ως αντιπολίτευση. Και επειδή το έχω ζήσει και η αντίδραση είναι ακριβώς αυτή, να γελάς,
το κράτος έχει continuity και το continuity δεν μπορεί να αλλάξει. Και σου ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια ότι είμαστε κομμάτι μιας μεγάλης οικογένειας. Η μεγάλη οικογένεια, όπως και κάθε οικογένεια, δεν γουστάει το παιδάκι, το ένα, να είναι τόσο πολύ μόνο και τόσο πολύ φτωχό και να ταλαιπωρείται από βροχές και χιόνια, όταν όλα τα άλλα ψιλοπερνάνε καλά και κάποια πολύ καλά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε φόβος των πολιτών, ας τις αγορές, για μεγάλη περίοδο πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα δεν θα επιτραπεί από τους γονείς μας. Τέλος, θέλω να σε ρωτήσω πώς μπορεί μια τι χώρα... τέλος, τώρα πήραμε φορά. Δεν μου λες κανένα μουσικό διάλειμμα θα κάνουμε, γιατί ναι, θέλω και νερό. Βεβαίως. Λοιπόν, για βάλε λίγο μουσικούλα. Μετά μου πεις αν τα είπα καλά. Συνεχίζουμε από το μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για να αρχίζω να ρωτάω τώρα εγώ το φίλο μου τον Μιχάλη. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πράγματα που σίγουρα θα τα έχεις στο μυαλό σου, είναι λίγο εκτός των θεμάτων. Βεβαίως. Η εκπομπή που θέλεις να κάνεις, πιστεύεις ότι θα είναι μία θεματολογία στη φορά ή πολλών, αν το έχεις σκεφτεί? Είναι λίγο freestyle η εκπομπή στο μυαλό μου. Θα προσεγγίσουμε... και τη λειτουργία του κράτους γενικότερα.
Θα μιλήσουμε και για ενεργειακή πολιτική. Ανάεκπομπή αυτά, δηλαδή. Ανάεκπομπή, ναι. Ποικίλης πολιτικής ανάλυσης θα μπορούσε να τη θεωρήσει κανείς. Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για γεωστρατηγική, γεωπολιτική, γεωοικονομία, τις σχολές σκέψης, την αγγλοσαξονική σχολή σκέψης και ούτω καθεξής. Πώς περάσαμε από μεγάλα τμήματα γεωγραφικά πληθυσμών σε σύνορα, σε εξελίξει από το 1500 και μετά, πώς αντιλήφθηκαν οι μεγάλες δυνάμεις την έννοια του κράτους. Μέχρι το 1600 περίπου η Δύση θεωρούσε την Κίνα πολύ, πολύ μπροστά σε κάποια θέματα. Ήταν. Αυτό λογικά έγινε... είχε ένα σύστημα με ποταμούς και λειτουργούσε σωστά το εμπόριο κάτω από έναν αυτοκράτορα. Λοιπόν, υπήρχαν οι κατάλληλοι άνθρωποι... Μου φεύγεις από το κομμάτι. Το λέω με ποια έννοια. Παραδείγματος χάρη, αν έχεις ένα καλεσμένο αύριο, θα του κάνεις μια ανοιχτή κουβέντα πολιτικής ανάλυσης ή αν είναι οικονομολόγος θα μείνετε σε κομμάτια που λέγεται χρέος. Αν είναι πολιτικός αναλυτής, γεωπολιτικός, όχι, θα μένει στο κομμάτι θα του. Θα μιλήσουμε και για τις οικονομίες της Μεσογείου, σίγουρα. Θα μιλήσουμε για τις πολεμικές βιομηχανίες της γείτονος, που βρίσκονται, αν έχουν μπει μέσα, αν το επίπεδο παραγγελιών επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας, γιατί για παράδειγμα η Τουρκία έχει στηρίξει την οικονομία της πολεμική βιομηχανία. Φυσικά. Βγάζει πολύ χρήμα από εκεί και σιγά σιγά βλέπουμε κάποιες μαγκές σε εισαγωγικά που γίνονται αυτή την περίοδο στη διεθνή σκηνή και δεν βλέπω να πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Καλά, οι Τούρκοι γενικά είχαν μια προσέγγιση που οι ίδιοι δεν ξέρανε ακριβώς τι είναι. Ακριβώς. Να γυρνάει ο Biden να ζητάει συγγνώμη όταν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον πλανήτη Γη είναι στην ουσία των Αγγλοσαξώνων. Δεν θεωρώ ότι αν ήταν λάθος θα το αφήνανε να βγει τόσο εύκολα. Προφανώς πάμε για ένα στρίμωγμα της γείτονος. Θα το δούμε στα επόμενα χρόνια, αλλά αρχίζει σιγά σιγά και χαρτογραφείται. Γιατί προχθές ψηφίστηκε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση να μπορεί ο Ερντογάν να δίνει εντολές για να μπούμε στη Συρία, για παράδειγμα, σε οποιαδήποτε χώρα. Είδαμε σήμερα... Ενώ παλιότερα δεν μπορούσε. Μπορούσε, αλλά καλά, δεν... κουμαντάει είναι η στρατιωτική πάντα. Τώρα είναι πιο νόμιμο για την Τουρκία. Βλέπουμε ότι οι Κούρδοι σήμερα αρχίζουν και καίνουν τα πάντα. Μια ανοιχτή κόντρα μεταξύ τους. Ο κύριος Νταβούτογλου, πρωθυπουργός πλέον της Τουρκίας, με τα μηδενικά προβλήματα που ήθελε να θέσει μέσω του στρατηγικού βάθους, που το οποίο ονειρευόταν, βλέπουμε ότι όχι μόνο μηδενικά προβλήματα δεν έχει στην περιοχή, αλλά σιγά σιγά έρχονται όλα εναντίον τους. Για να δούμε που θα καταλήξει. Θέλω να σου προτείνω κάτι. Γενικά με τις θεωρίες συνωμοσίας, συνωμοσιολογίας, πώς θα πας? Κοίτα, αναλόγως τα θέματα. Κάποια στέκουν, κάποια δεν στέκουν, κάποια ακούγονται. Εσύ πώς θα πας, όχι αν έχουν ουσία ή όχι. Δεν θα ήθελα να μπω. Δηλαδή δεν θα ήθελες, ας πούμε, να πεις στο κοινό ποια είναι η τριμερής επιτροπή. Τι είναι η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Τι είναι η μασονία. Όχι απαραίτητα πολιτικές πιθανόν προεκτάσεις. Τι είναι ο φορέας. Ακόμα δεν θα ήθελα να το πιάσω. Να περάσουμε το πρώτο εξάμεινο, να πούμε κάποια βασικά πράγματα. Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον πάντως. Σίγουρα. Έτσι. Θα μάθουμε λίγο πώς λειτουργεί ο κόσμος και αφού δούμε το σκελετό αυτό, μετά γιατί όχι, είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συζήτηση. Οπότε λίγο οικονομία, λίγο γεωπολιτική, λίγο πολιτική. Να μπούμε λίγο στα βασικά μοντέλα και από εκεί και πέρα. Η πολιτική σκηνή για σένα στην Ελλάδα. Να σου γυρίσω εγώ τώρα την ερώτηση που μου έκανες λοιπόν. Απάντησε μου λοιπόν εσύ τώρα στην ερώτηση της πιθανής πολιτικής αστάθειας εάν όταν γίνουν εκλογές η σημερινή συνεργασία κυβέρνησης ή εν πάση περιπτώσει ένα από τα δύο κόμματα δεν βγει και δεν βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ τι βλέπεις να έρχεται? Πιστεύω ότι θα δοθεί η ψήφο εμπιστοσύνης. Θα περάσει ο προϋπολογισμός κανονικά, θα ψηφιστεί. Σε αυτή την υπόθεση εργασίας, αν όντως βγει αυτό το μοντέλο, πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγάλος χρόνος για την κυβέρνηση.
Εντάξει, μπορεί να το περάσει, αλλά σιγά σιγά θα βλέπουμε ότι και ήδη οι οικονομικές ανισότητες είναι τεράστιες. Νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση και να συντριβεί στις εκλογές. Λοιπόν, τώρα, οι οποίες θα προκληθούν από τι, εάν ο προϋπολογισμός περάσει και η ψήφος εμπιστοσύνης εγκριθεί. Από τι θα προκληθούν εκλογές. Αυτό θα ήθελα να μην το πούμε από τώρα. Όχι, μία ημερομηνία είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι θέλει συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών. Έτσι. Έχει να κάνει με τις παρασκηνιακές συζητήσεις που θα κάνουν οι αρχηγοί των κομμάτων στους ανεξάρτητους βουλευτές. Για πρόεδρο Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί κατά τα άλλα πρέπει να προκηρύξει εκλογές μόνος του ο πρωθυπουργός. Λοιπόν, αν δεν είναι αυτό το event. Ναι, τώρα, εάν από εκεί και πέρα, αν δεν τα βρούνε και πάμε σε εκλογές. Εξαρτάται από τα ποσοστά που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εντάξει, φαίνεται ότι πλησιάζει μια αυτοδυναμία, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχει το ευρωιερατείο από τη μία πλευρά και το εγχώριο κατεστημένο από την άλλη. Να, η μαμά μας και ο μπαμπάς μας, λοιπόν, το ευρωιερατείο. Το ευρωιερατείο, λοιπόν, μπορεί να κρατήσει αυτά τα ποσοστά εκτός αυτοδυναμίας και να αναγκαστεί μέσα από τη διερευνητική εντολή να κάνει συνεργασίες. Πες μου κάτι ακόμη, επειδή βλέπω τα παρακολουθείς και μέχρι κάποιο σημείο και εγώ. Πόσο προς το κέντρο νιώθεις ότι έχει έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ? Άκουσα τις τελευταίες μέρες ότι δεν θα γίνουν μονομερείς ενέργειες. Δεν εννοώ αποκλειστικά αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία ίσως τρία χρόνια φτιάχνει ένα άλλο είδους προφίλ. Διαφωνούμε ή συμφωνούμε? Υπάρχει πολυφωνία μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Το προφίλ, λέω. Να το πάμε στο Τζίπρα, ίσως για να σε διευκολύνω. Ναι. Μιλάει με το ΣΕΒ, πάει στην Αμερική, πάει στη Γερμανία. Κάπου τον δέχονται, κάπου δεν τον δέχονται. Πάει στο Άγιο Όρος. Παλιά έλεγε κάτι για το χρέος, σήμερα λίγο το αναιρεί. Ο ίδιος δεν αλλάζει λίγο αυτό το αριστερίζον ξεκάρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν γίνεται λίγο πιο... Γίνεται κεντροαριστερά. Ναι. Γίνεται κεντροαριστερά. Είναι αλήθεια αυτό. Γίνεται κεντροαριστερά. Για να μην πούμε ότι και η ένεση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί σαφώς έχει μέσα στελέχη από το... που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Πολλά. Λίγο έχει, αν θέλεις, πράσινο και κόκκινο, τι κάνει χρώματα. Έχει, εν πάση περιπτώσει, έχει ξεθοριάσει λίγο το χρώμα του ΣΥΡΙΖΑ και έχει γίνει. Έχει μπει και πράσινο μέσα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ο ΕΝΦΙ έκανε μεγάλη ζημιά. Ναι, μην πάμε απ' την άλλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ναι, πιστεύεις ότι το παίζει καλά, πλησιάζει λίγο το κέντρο? Όταν ακούω ότι εμείς θα πάμε στην Ευρώπη, θα πούμε αυτό. Ναι, θα πάμε όμως, γιατί παλιά έλεγε δεν θα πάμε. Ναι. Καταλαβαίνεις το πλησίασμα κάποτε ποιο είναι. Κάποτε μίλαγε για κάποιους άλλους για κολοτούμπες και εδώ έχουμε ξεκινήσει τα flick flack, τα τριπλά. Η πολιτική αυτή είναι. Γιατί δεν ήρθε να με δει ο Γιούνκερ? Γιατί... Κάποτε δεν ήθελε να δει καθόλου το Γιούνκερ όμως. Τώρα γκρινιάζει που δεν ήρθε. Που θέλω να καταλήξω. Επειδή έχεις μια αίσθηση της οικονομίας, της μακροοικονομίας, όχι της οικονομίας στην τσέπη μας, γιατί ολονών η τσέπη έχει υποφέρει και πάρα πολύ λίγων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε δηλαδή αυτό το άνοιγμα των κοινωνικών στρωμάτων. Αυτό που ήθελα έτσι να ενώσω στη συζήτηση είναι ότι λένε ότι δεν θα κάνουν μόνο μερικές ενέργειες. Ωραία. Αν απ' την άλλη πάνε στην Ευρώπη και πούνε θέλουμε να γίνουν αυτά. Να χρωστάς και να θέλεις κιόλας, έτσι. Δεν απαντάνε στο ερώτημα τι θα κάνουν μετά. Δηλαδή, πας στην Ευρώπη, ζητάς πέντε πράγματα, η Γερμανία κυριαρχεί, λοιπόν θα σου πει όχι, θα γυρίσεις στην Ελλάδα και τι θα κάνεις? Θα κάνεις δημοψήφισμα? Αν κάνεις δημοψήφισμα, πού θα γυρίσεις? Θα γυρίσεις στο Μάιο του 10? Θα γυρίσεις πιο πίσω? Μιλάω τώρα για επίπεδα χρέους, έτσι. Το ΑΕΠ θα ξαναξεφύγει. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Το σίγουρο είναι, θέλω να καταλήξω, ότι όχι επειδή είναι ο Τσίπρας, αλλά αν γίνουν τέτοιου είδους μονομερείς ενέργειες από τον οποιονδήποτε, σίγουρα πάμε προς το χειρότερο. Αυτό φοβάμαι ότι... Εγώ ήθελα να καταλήξω στο εξής. Πότε γίνανε οι εθνικές εκλογές τελευταίες? Τον Ιούλιο. 12. Το 12. Από το 12 μέχρι το 14, σε επίπεδο δημόσιων οικονομικών, είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα έχει κάνει κάποια βήματα. Στην πλάτη μας. Ναι. Άστο γιατί. Ναι. Τα έχει κάνει ή δεν τα έχει κάνει? Με πολύ βίαιο τρόπο. Σύμφωνοι. Που δεν θα μπορούσε να είναι τόσο βίαιο. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι
η αντιπολίτευση από το 12 μέχρι το 14 κάθε μήνα και κάθε εξάμηνο και κάθε χρόνο που περνάει τίνει να αναλάβει άλλα δημόσια οικονομικά. Ακριβώς. Κάθε μέρα και μία ρανίδα καλύτερη στην πλάτη μας. Στην πλάτη μας είναι το μόνο σίγουρο. Η πλάτη και μας το ότι είναι το καλύτερα τα δημοσιονομικά είναι σίγουρο. Ναι, δεν το... καλύτερα. Φαίνεται από τους δείκτες της οικονομίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι ξεκάθαρο. Αλλά... το καταλαβαίνεις λοιπόν αυτό ότι είναι σαν να, σαν να λες ας τον αυτόν τώρα. Αυτό όμως αυτή η λαχτάρα της εξουσίας. Αυτό το πράγμα δηλαδή το ότι. Καλά, τσάμπα είναι. Άστον, αλλά θα είναι. Τσάμπα είναι. Τσάμπα είναι. Λοιπόν... τσάμπα δεν είναι. Κοστίζει κάτι. Τσάμπα είναι. Κοίτα. Διαφωνείς. Αν εγώ ήμουν επενδυτής και έβλεπα μια χώρα όπως η Ελλάδα που κάθε δύο χρόνια κάνει εκλογές και δεν έχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα για παράδειγμα δεκαετές, mm-hmm. θα ερχόμουν εγώ να βάλω τα λεφτά μου σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να είμαι τρελός. Να σου το πω έτσι απλά, ας πούμε. Σύμφωνοι. Σου ξαναλέω όμως, το να φωνάζει μια αντιπολίτευση για εκλογές είναι τσάμπα. Το να κάνει και καμιά πρόταση μομφής που και που, και αυτό τσάμπα είναι. Το να αναλάβει όμως μια οικονομία η οποία από την πάρα πολύ άσχημη κατάσταση είναι σε αρκετά καλύτερη άσχημη. Είναι σε αρκετά καλύτερη, ναι. Νομίζω ότι το θέλει ο Τσίπρας. Σίγουρα το θέλει. Δηλαδή, είναι πολύ καλύτερο ο Τσίπρας να βγει κυβέρνηση το 15, ας πούμε. Πάει το 12, διαφωνούμε. Σίγουρα, αλλά βλέπουμε ότι είναι λίγο απρόβλεπτη. Διαφωνούμε ότι θα παραλάβει κάτι καλύτερο από το 12. Εννοείται. 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 Έχει γίνει δουλειά. Έχουν τρέξει διαπραγματεύσεις. Έχουν γίνει συμφωνίες. Έλα, άλλοι το φάγανε, ρε παιδί μου. Το φάγανε άλλοι. Πώς θα γίνει, ναι, το φάγανε άλλοι. Κάποιοι μαζεύουν λεφτά στην οικονομία. Κάποιοι τα τρώνε. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Σκοπός είναι να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη, να τρώμε από αυτά που βγάζουμε και να μην φτάνουμε στο σημείο να ξαναδανειστούμε. Γιατί όσο δανειζόμαστε. Αυτό τι σημαίνει για σένα, σημαίνει ίσως κελισμένος προϋπολογισμός. Ίσως είναι ο πρώτος ίσως κελισμένος προϋπολογισμός. Αυτός που σε, θα σε, επίπεδο σε πρωτογενές επίπεδο, ναι, γιατί ναι, μετά πέφτουν τόκοι και λοιπά. Χαμός. Κοίταξε, μια μεγάλη οικονομική αλήθεια. Σου φαίνεται αυτό, για πες μου. Σου πω, μια μεγάλη οικονομική αλήθεια είναι γιατί, εν πάση περιπτώσει, να ξοδεύω περισσότερο από όσο παράγω. Και να αναγκάζομαι να χρηματοδοτώ την οικονομία απ' έξω. Έτσι. Συν τα 350 που έχω. Και άλλα. Άντε και ανοίξανε, ρε παιδί μου, οι αγορές. Σύμφωνοι. Γιατί να πάω παραπάνω. Δηλαδή, το ότι ένα χρέος είναι διατηρήσιμο, γιατί σημαίνει ντε και καλά ότι πρέπει να ανέβει. Θέλεις να πεις ότι μιλάς για μια μορφή επιδοματικής ομιλίας. Θέλω να πω ότι, και εγώ μπορώ να πάω στην τράπεζα αύριο το πρωί να πάω ένα δάνειο. Δεν πάω όμως. Γιατί πρέπει να πάω. Έτσι. Αν έχω ένα παιδί στο νοσοκομείο και δεν με φτάνουν τα χρήματά μου για το νοσοκομείο, να εκεί πάω. Βέβαια, ναι. Αλλά δεν πάω για να πάω. Συμφωνούμε λοιπόν ότι ένας προϋπολογισμός, το να είναι ίσως κελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, με εξαίρεση το, με εξαίρεση το εθνικό χρέος και τα τοκοχρεολύσια που κουβαλάς, δεν είναι κακή ιδέα. Συμφωνείς με αυτό? Συμφωνώ. Άρα λοιπόν, είτε λέγεσαι Τσίπρας, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι οτιδήποτε, το να πηγαίνεις ίσως κελισμένους προϋπολογισμούς είναι υποχρεωσή σου, ρε φίλε. Όχι γιατί βαρύνεις εμένα. Minimum, το minimum. Όχι γιατί βαρύνεις εμένα. Γιατί στο κάτω-κάτω εσύ ξέρεις πόσο σε βαρύνει. Όχι. Δεν ξέρεις. Κιλοτρόπος. Ναι, δεν ξέρεις όμως. Αν σου πω από το 12 στο 14 πόσο σε βάρη είναι το εθνικό χρέος, δεν ξέρεις. Γιατί δεν σου είπαν θα σου πάρω 2.000 για το χρέος. Σου είπαν θα σου πάρω για το ακίνητο, θα σου κουρέψω το μισθό, θα σου ανεβάσω τη ΔΕΗ. Δεν ξέρεις πόσο σε χρεώσανε. Ακριβώς. Ο μισθωτός όμως βλέπει που έχει κυλιόμενες βάρδιες. Ότι έχει πέσει ένα κούρεμα στο μισθό του γύρω στο 57%. Συμφωνώ. Λοιπόν, γενικά το κράτος μας πιστεύω ότι πρέπει να ξαναστηθεί από την αρχή. Πιστεύεις ότι πρέπει να ξεκινήσουν κάποια στιγμή να συζητάνε για συνταγματική αναθεώρηση? Να φτιάξουν ένα καλύτερο σύνταγμα. Η αναθεώρηση του συντάγματος είναι κάτι που ξέρεις ότι θέλει ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία. 53/5 του Υπουργικού Σώματος. Και πάντοτε ήταν προς το καλύτερο. Από όποια κυβέρνηση και αν έγινε. Ποιος θα συμφωνήσει όμως, ρε Δημήτρη? Εξαρτάται τι αναθεώρηση θα έχει. Αν αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δεν θα συμφωνήσει κανένας. Αν αλλάξει τους μισθούς των βουλευτών, μάλλον πάλι δεν θα συμφωνήσει κανείς. Το άρθρο 86 που μιλάει για την εξάλληψη του αξιοπίνου.
Περί ασυλίας βουλευτών. Αυτό νομίζω ότι δεν έχει πολλά ψωμιά ακόμα. Νομίζω δεν έχει πολλά ψωμιά ακόμα. Να πω λοιπόν το εξής, επειδή με έβαλες να κάνω μια πρόβλεψη. Λοιπόν, θα σου κάνω μια πρόβλεψη. Πολύ ωραία. Σ' ακόμα. Σου είπα και εκτός αέρα ότι η πολιτική είναι μια επιστήμη. Καταρχήν είπαμε ότι είναι η τέχνη του εφικτού. Να σου πω λίγο. Εκτός αν διαφωνείς, νομίζω δεν σ' αρέσει σε αυτή η έκφραση. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και κάποιοι άλλοι που λένε ότι η πολιτική είναι το προβλέπειν, προλαμβάνειν και δρά για αυτό. Τέχνη όμως. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έρχεται ο Χ πρωθυπουργός από το 9 μέχρι το 11 και λέει έκανα αυτά. Μέχρι εκεί μπορούσα. Αυτή είναι η τέχνη του εφικτού. Όχι, δεν είναι αυτή η τέχνη του εφικτού. Δεν πρόβλεψες και δεν έκανες κάτι γι' αυτό, εγώ πιστεύω. Δεν πρόβλεψα ή δεν ήθελα να πάρω το πολιτικό κόστος για αυτό που πρόβλεψα. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Γιατί μην νομίζεις ότι εμείς οι δύο εδώ κάνουμε καλύτερες προβλέψεις από επιτελεία. Σίγουρα όχι, αλλά έχουμε την κοινή λογική και. Δεν έχουμε και το κόστος όμως. Εντάξει. Οι άλλοι έχουν το κόστος, έχουν και την πατάτα στο χέρι. Βέβαια, όταν είσαι όμως κυβερνήτης μιας χώρας, πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Θες και να ξαναβγείς όμως. Λοιπόν, θες, δεν θες. Εξουσία, αυτή η εξουσιομανία δεν θα σταματήσει ποτέ. Και αν κουβαλάς και ένα επώνυμο που στην Ελλάδα με κάποιες εξαιρέσεις, τα επώνυμα όπως Παπανδρέου, Μητσοτάκης, Καραμανλής, κυβερνήσανε, θες να ξαναβγείς. Το οικογενειοκρατικό μοντέλο. Θες να ξαναβγείς. Λοιπόν, εγώ σου κάνω λοιπόν τη δική μου πρόβλεψη. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι δεν θα έχουμε για ένα τουλάχιστον εξάμηνο κάποια πολιτική αστάθεια λόγω εκλογών και πιστεύω ότι αν θα δεις μεγάλα δώρα από το εξωτερικό, όπως πολύ μεγάλη αποδοχή της Τρόικας σε κούρεμα δανείων, μεγάλο κούρεμα. Αν θα δεις, η Μέρκελ τι λέει αυτό. Αν θα δεις όλο το κομμάτι που πέρασε μέσω του τούχου σου στο εθνικό χρέος για την αναχρηματοδότηση των τραπεζών να φύγει από το εθνικό χρέος και να περάσει στον ESM. Αν δηλαδή δεις. Μισό λεπτό. Κρατικοποιούμε τις τράπεζες. Όχι, όχι. Οι τράπεζες δανείστηκαν, αλλά για να δανειστούν οι τράπεζες δανείστηκαν από το δημόσιο. Το οποίο δημόσιο είναι χρεοκοπημένο, άρα δανείστηκε απ' έξω. Άρα λοιπόν η σχέση είναι εθνική οικονομία του εξωτερικού, ελληνικό δημόσιο, τράπεζες. Υπάρχει λοιπόν ένα κρυφό χαρτί που λέει ότι τα λεφτά που πήραν οι τράπεζες μπορεί υπό προϋποθέσεις να φύγουν από το χρέος. Καταλαβαίνεις ότι το χρέος θα μειωθεί κατά 50 δις. Αν λοιπόν δεις μεγάλα τέτοια δώρα σε μη αναμενόμενα χρονικά διαστήματα. Αλλάζει σχέση του ποσοστού, Αλλάζει το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Γιατί το ΑΕΠ, συγγνώμη, το χρέος πέφτει κατά πολύ. Πέφτει ο αριθμητής. Ναι. Άρα τι παθαίνει το κλάσμα όταν πέφτει ο αριθμητής, γκρεμίζεται χαμηλά. Έτσι. Αν λοιπόν δεις μεγάλα δώρα, με μικρές απαιτήσεις, τότε να αρχίσεις λίγο να φοβάσαι τις εκλογές. Αν βλέπεις έναν προϋπολογισμό με περιορισμένες επιστροφές στην οικονομία και γενικά δεν βλέπεις απ' έξω να είναι σούπερ αισιόδοξοι, σημαίνει ότι δεν φοβόνται μια εκλογική αναμέτρηση. Δεν θέλω να δεχτώ. Βγήκε, συγγνώμη, ολοκλήρωση. Ναι, δεν θέλω να δεχτώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκείνες τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα τον δεχτούν να έρθει στην εξουσία. Αν το δεχτώ, αλλάζει το σκεπτικό μου. Νομίζω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα που η Ενωμένη Ευρώπη επιθυμεί να μην κυβερνήσει στην Ελλάδα. Άρα θα πρέπει να δώσει δώρα για πολιτική έγκλη στην κυβέρνηση. Αν το κάνει, σημαίνει ότι φοβόνται τις εκλογές. Εδώ βοηθάει και ο Θεοδωράκης με το ποτάμι, πιστεύω λίγο. Μικρές ποσότητες. Έχω ακούσει που λέει πολλές φορές ότι εμείς θα βάλουμε τους μονομάχους στο τραπέζι. Ναι, ναι. Τι σημαίνει θα βάλω τους μονομάχους στο τραπέζι. Μόλις πάει ένα υπουργείο, θα γυρίσει τη Νέα Δημοκρατία αυτός. Έλα, έλα, καλά. Ντόρα μου. Okay. Δεν σου θυμίζει λίγο ένα μοντέλο αντιτσίπρας? Μπα. Είμαστε λίγο κοντά στο ίδιο σωματότυπο. Μπα. Όχι έτσι. Όχι. Όχι. Μου θυμίζει μια εκλαϊκευμένη και χωρίς κόστος Νέα Δημοκρατία. Έτσι μια
Ένα ποπολάρο. Πόπιουλα, ρε παιδί μου. Ένα βραχιόνα του υπάρχοντο συστήματο για ναι, να ναι, κρατήσει ναι, ναι, κάποιες ισορροπίες για να μην έχουμε ναι. μείωση στις δεξαμενές ψηφοφόρων. Σωστό, σωστό, αυτό ναι. Σου είπα, στο πρώτο Υπουργείο που θα του δώσουν τελείωσε. Άρα θα μπει μέσα σε συγκυβέρνηση. Ναι, 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 βέβαια. Οπότε βλέπουμε ότι. Έχει ήδη μπει, απλά δεν έχει χρειαστεί. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα να πάμε σε συγκυβέρνηση. Μάλιστα. Κοίταξε, όπως σου έλεγα και έξω, αν καταφέρεις σε 2 χρόνια και κάνεις κάτι ώστε να είσαι συνομιλητής του Πρωθυπουργού, έχεις πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί όπως ξέρεις, συνομιλητής του Πρωθυπουργού δεν γίνεσαι. Όταν γίνεις μία φορά, η διαπραγμάτευσή σου θα είναι τέτοια που θα έχεις ωφέλη μέσω μακροπρόθεσμα. Συμφωνούμε. Αν λοιπόν το ποτάμι φτάσει μία φορά σε μία διαπραγμάτευση, θα ζητήσει κάτι το οποίο θα είναι διαρκές αγαθό. Για καιρό. Γιατί δεν θα ξαναβρεθεί απέναντι στον Πρωθυπουργό. Σε επίπεδο συμφέροντος. Από την πλευρά του. Ό,τι ζητήσει. Λοιπόν. Ό,τι ζητήσει. Άλλωστε. Το κράτος όμως. 300. Πώς τι ΑΕΠ έχουμε. Περίπου στα 190-200 δις. Έχει πέσει, ναι. Σε 200 δις ΑΕΠ τι να ζητήσει και να μην το πάρει. Ένα μικρό υπουργείο θα έχει μεγάλο τζίρο. Με επόπτη βέβαια. Με όλα τα φίλτρα πια και ίσως και με κάποιον ο οποίος πρέπει να μιλάει και λίγο γερμανικά. Σιγά σιγά. Αλλά ένα υπουργείο είναι ένα υπουργείο. Βάζει και 10 ξαδέρφια σου, αδερφέ, να πούμε. Πάσχουμε από εξαγωγικό μάρκετινγκ. Μια αρχή που θα κάτσει να φτιάξει έναν φορέα. Σε κάποιους κλάδους όχι, σε κάποιους κλάδους ναι. Στον τουρισμό νομίζω ότι έχουν γίνει σοβαρά βήματα. Πολύ σοβαρά βήματα. Μας λείπει λίγο πιστεύω. Σε πολλά χρόνια, αλλά πολύ σοβαρά βήματα πια. Εξαγωγικό μάρκετινγκ μπορεί να μας λείπει σε κάποια πράγματα για τα οποία η Ελλάδα δεν φημίζεται. Εμείς φημιζόμαστε, ας πούμε, για την πρωτογενή μας παραγωγή σε κάποια, για την αλληλεία μας, για τον τουρισμό μας. Νομίζω ότι αυτά πάσχαν πολύ, αλλά λόγω της ύφεσης αναγκάστηκαν οι μεγαλομεσαίοι, γιατί οι μικροί κλείσαν οι συγχωνεύοντες σιγά-σιγά. Οι μεγαλομεσαίοι αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλες αγορές οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν ύφεση. Άρα βρήκαν τρόπους να εξάγουν το προϊόν τους. Άρα χρησιμοποίησαν εξωγενές μάρκετινγκ. Όλα καλά. Ωραία. Ναι, να περάσουμε στο επόμενο. Δεν θα έπρεπε να γίνει μια άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα τολμήσει κάποιος να το κάνει αυτό το πράγμα? Κοίτα. Εάν οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, που είναι ακόμα νομίζω κάποιες χίλιες ή ξέρω εγώ 700, ξαναλέω, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν την Ελλάδα έχουν ένα καλό και ένα κακό. Το κακό είναι ότι είναι τελείως αντικοινωνική. Εντελώς αντικοινωνική. Μπορεί να χάνει η γυναίκα στη δουλειά της και να μην τον ενδιαφέρει. Το καλό είναι ότι τώρα πια ξέρουν τα προβλήματα της Ελλάδας. Άρα, αν λοιπόν βγει πάρα πολύς κόσμος από το δημόσιο με σύνταξη, εάν υπάρξει η οποιαδήποτε κινητικότητα, αλλά με καλύτερα κριτήρια, γιατί αυτά τα κριτήρια που εφαρμόζουν δεν είναι σωστά. Η έννοια της κινητικότητας είναι σωστή, τα κριτήρια είναι λάθος. Και εν πάση περιπτώσει, αν το δημόσιο μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να πληρώνεται μισθολογικά, δεν βαριέσαι, ας μην καταργηθεί και η μονιμότητα, ρε παιδί μου, στο σκληρό δημόσιο τομέα. Και η Γερμανία έχει μια μικρή μονιμότητα. Νομίζω ότι έχει, ξέρω εγώ, 80-100.000 υπαλλήλους που είναι μόνιμοι. Όχι στον ευρύτερο, στο στενό δημόσιο τομέα. Ακούσαμε πριν λίγες μέρες τον κύριο Σόρος να λέει για τη Γερμανία ότι καλό θα ήταν να φύγει από το ευρώ. Ο Γερμανός το είπε αυτό. Λοιπόν, θέλει να αγοράσει μήπως ακριβά ένα Mercedes. Παράλληλα βλέπουμε το κόμμα που είναι με τον Μάρκο. Εντάξει, ναι, πάντα θα υπάρχουν ευρωσκεπτικιστές, έτσι, ευρωσκεπτικιστές. Ναι, από το 3% που ήταν το 2011, έχει φτάσει, από το 3% που ήταν το 2011, τώρα έχει φτάσει στο 10,5. Και μιλάμε τώρα ότι έχει μέσα βιομηχάνους, ναι. Έχει μόνο μεγάλες, έτσι. Ναι, οπότε τι με ρωτάς πρακτικά? Τι δείχνει αυτό, τι τάσεις δείχνει? Δηλαδή στα επόμενα 5 χρόνια πού θα μπορούσε να έχει φτάσει αυτό το κόμμα?
Πουθενά και παντού. Πουθενά και παντού. Θα την κάνω διαφορετικά λίγο την ερώτηση. Θα μπορούσε η Γερμανία, αν είχαμε άνοδο σε αυτό το κόμμα, σε ένα ποσοστό που θα της το επέτρεπε, και με αντιδράσεις από τη Γαλλία, αντιδράσεις από την Ελλάδα, αντιδράσεις από την Ιταλία. Βλέπουμε ότι και η Ιταλία δεν πιάνει τους στόχους της. Να φύγει η Γερμανία το ενδεχόμενο. Να τα πάρει στο κρανίο και να πει: σας παρατάω και πάω να φτιάξω ένα των υπερβορείων. Και να γυρίσει στο Μάρκο, ας πούμε. Το Μάρκο ή όποιο νόμισμα συμφωνήσει με τις υπόλοιπες χώρες του Βορρά. Μάλιστα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με εμάς? Ξέρω εγώ, δεν θα ξαναεξάγει πουθενά. Ό,τι εξάγει, γιατί έχει βιομηχανία η Γερμανία. Δεν ξαναεξάγει πουθενά. Στην Κίνα θα εξάγει βέβαια. Αλλά αριστερά από την Κίνα, όπως βλέπουμε την Κίνα και αριστερά, δυτικά δηλαδή, δεν θα ξαναεξάγει. Γιατί θα είναι τόσο ακριβό το νόμισμά της που δεν θα αγοράζει κανένας. Άρα... δεν θα ξαναπάει κανείς BMW, παιδί μου, απλά στο λέω. Ίσως οι Άραβες. Βλέποντας ότι δεν έχει και ένα τόσο καλό στρατό αυτή τη στιγμή και ότι είναι ισχυρή οικονομικά και πολιτικά. Ο στρατός τι ήταν, γεωπολιτικό υπονοούμενο? Γιατί μ' άρεσε πολύ. Ναι. Μπορεί να γίνει μια στραβή και κάποια χώρα εκτός του ΝΑΤΟ να την πέσει σε χώρα του ΝΑΤΟ, και επειδή τα αγγλοσαξονικά συμφέροντα θα έχουν μια επιχείρηση στον ειρηνικό, να αναγκαστεί κάποιος από την πλευρά της Ευρώπης να κινήσει κάποια στρατεύματα του ΝΑΤΟ σε κάποιον άλλον που χτύπησε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Και να αναγκαστεί να βγει μπροστά μια Γερμανία, για παράδειγμα. Όταν μου βάζεις πολλά, εγώ μπερδεύομαι. Έτσι, μπερδεύομαι. Ναι, είναι λίγο πιο. Αλλά η γεωπολιτική σου προσέγγιση, ότι τελικά ένας πόλεμος εκεί που τελειώνει η οικονομία είναι απαραίτητος, έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι είναι σωστή. Είναι σαν ένα χωράφι το οποίο δεν μπορείς να καλλιεργήσεις άλλο, ρε παιδί μου. Καλλιέργησες μέχρι και την τελευταία του ίντσα. Θα πάει να πάρεις του γείτονα. Νομίζω όμως ότι οι εξαγωγικές λογικές και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα σου επιτρέπει να έχεις ΑΕΠ. Γιατί και το χωράφι ΑΕΠ είναι, και του γείτονα, αν πάρει ένα ΑΕΠ, σου επιτρέπει να έχει ΑΕΠ χωρίς πόλεμο. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε λίγο και σε ένα θέμα που είναι πολύ στην επικαιρότητα, λίγο έτσι πριν κλείσουμε την εκπομπή. Για καμιά γκόμενα? Όχι, θέλω να μιλήσουμε για την Αμφίπολη. Λοιπόν, Γιώργος Λεκάκης. Εκεί, Γιώργο Λεκάκη. Πριν ξεκινήσω το θέμα της Αμφίπολης, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ο Οίκος Κρίστη έκανε δημοπράτηση μιας προτομής. Και κάτι νομίσματα έχουν βγάλει. Από εδώ δεν μίλησε κανένας. Δεν εστάλει ούτε ένα έγγραφο το Υπουργείο Εξωτερικών που θα μπορούσε να το σταματήσει απευθείας τον Οίκο. Δηλαδή βλέπω μια απραξία τεράστια. Λοιπόν, μικροπολιτικό δεν είναι? Τι να εξυπηρετεί? Θέλω τώρα να, με βάση αυτό το παράδειγμα, το ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τίποτα, ας πούμε. Τι να εξυπηρετεί αυτό δηλαδή? Λοιπόν, το να μην στείλει το Υπουργείο ένα χαρτί. Τι εξυπηρετεί? Απαγορεύεται να πουλήσεις κάτι, αλλά στο απαγορεύει να το έχεις στο σπίτι σου. Ναι, τι πιστεύεις ότι εξυπηρετεί? Δεν πήγε χαρτί. Συμφωνούμε. Τι εξυπηρετεί? Δηλαδή κάνουμε τα στραβά μάτια πού? Σε έναν οίκο. Δεν υπάρχει. Δεν δουλεύει το μηχανισμός του κράτους, εννοείς? Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο υπουργός δεν ήξερε ότι έχουμε, ας πούμε, νομίσματα ή μια προτομή στο εξωτερικό? Δεν ήθελε να στείλει, είπε δεν βαριέσαι? Και πιστεύω όλο το θέμα που έχει ξεκινήσει τώρα με την UNESCO που θέλουν να πρωτοστατήσουν για την επιστροφή των μαρμάρων. Πάντα μια γκόμενα είναι εκεί ανάμεσα, έτσι. Είναι η κυρία Κλούνη, η καινούργια, δεν είναι? Πρόσεξε να δεις όμως. Γιατί να γυρίσουν μόνο του Λονδίνου? Εγώ θέλω να γυρίσουν και της Γερμανίας. Θέλω να γυρίσουν και της Αυστραλίας. Θέλω να γυρίσουν και της Κίνας. Θέλει, τσάμπα είναι. Λοιπόν. Και δεν θέλει. Γιατί ξεκινάμε. Εγώ να δεις τι θέλω, αλλά. Μόνο με της Βρετανίας. Δεν θα πρέπει να ήταν ένα συνολικό. Ναι, άμα είναι να το πάμε μαζικά, να χάσουμε και της Αγγλίας, έτσι. Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Τι προσέγγιση είναι αυτή, ας πούμε? Αμφίπολη. Αμφίπολη. Πού βρισκόμαστε στην Αμφίπολη? Τι έχεις διαβάσει, ποια είναι τα τελευταία δημοσίευματα? Δεν έχω κάτι. Λεκάκης, κοίταξε, ο Λεκάκης δεν θα καταφέρει στη δική μας ώρα να είναι, γιατί έχει φροντιστήρια. Έχεις μιλήσει? Έχουμε μιλήσει, ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο ή αν υπάρχουν κενά να κάνουμε μια εκπομπή που θα. Σαφώς και υπάρχουν κενά και θα μπορέσουμε να τη μαγνητοσκοπήσουμε, να την ανεβάσουμε. Οπότε... Μπράβο, ναι, να κάνουμε έτσι μια. Κοίταξε, για την Αμφίπολη να σου πω την προσωπική μου γνώμη, που δεν είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά, δεν είμαι αρχαιολόγος, δεν έχω βάθος γνώσης. Δεν θα εκπλαγώ, αν είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν θα εκπλαγώ να είναι οποιοδήποτε από τη βασιλική οικογένεια, δεν θα εκπλαγώ να είναι και τάφος Πεσόντων.
Πολλών όμως. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση το φυσικό μέγεθος, το γεωγραφικό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι τεράστιο, έτσι. Είναι τεράστιο. Από εκεί και πέρα, φυσικά πολιτικά κάποιος μπορεί να το έχει εκμεταλλευτεί. Αν και τώρα όταν του Αλουνού του κόβουν 57% το μισθό, όπως είπες. Άντε να δώσει και 5 λεπτά βάρος στην Αμφίπολη, 10, 20. Λες να καταφέρουν να μας σώσουν οι θανόντες αντί για τους ζώντες? Όχι. Μπορεί να ανεβάσουν 50.000 τουρίστες το χρόνο στην περιοχή. Ο κύριος Καργάκος επιμένει ότι είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν έχω καμία γνώση. Για να δούμε. Και δεν αμφισβητώ επιστήμονες, γιατί δεν έχω καμία γνώση. Θα εντυπωσιαστώ όμως, αν είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος κατά τη συμβατική ιστορία έφτασε μέχρι τον Ινδό ποταμό και στην ασύμβατη πιθανότητα να έχει κάνει το γύρο του πλανήτου, σίγουρα θα είχε καταφέρει να φτιάξει ένα πλάνο για να πάει να ταφεί με την ησυχία του. Ναι. Ας το πούμε έτσι απλά. Ναι. Ξέρουμε από την εποχή ότι η Αίγυπτος ήταν expert στις ταρχεύσεις σωμάτων. Και είχε και επιθυμία να ταυτίσει την Αλεξάνδρεια αυτός, έτσι. Είχε δείξει δηλαδή. Είχε... Αυτά λένε τα βιβλία. Να έχουμε μια βάση. Ναι, τα βιβλία είναι μια βάση. Δεν είναι όλη αλήθεια, αλλά μια βάση είναι. Ναι, είναι μια βάση. Αλλά ποιος μου λέει εμένα, λέω εγώ τώρα με τη φτωχή μου λογική, ότι δεν έπαιξε και ο Πτολεμαίος το ρόλο της ενέδρας. Δεν το αποκλείω καθόλου. Να πάρει ένα ψεύτικο σώμα να το πάει κάτω. Δεν το αποκλείω καθόλου. Και να φύγει το plan B με το πραγματικό σώμα να πάει στον προορισμό που. Δεν το αποκλείω καθόλου. Θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο θέμα, αν και θα πάρει πολύ χρόνο αυτή η διαδικασία. Εδώ θα είμαστε να τη δούμε. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Η κυρία Περιστέριου που να είναι θα βγει στη σύνταξη. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιος ή ποια θα τη διαδεχτεί. Γιατί ακριβώς αυτό θα αλλάξει το περιεχόμενο του τάφου αναλόγως ποιος. Το περιεχόμενο πρακτικά δεν αλλάζει. Θεωρητικά δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Αδιάφορο. Λοιπόν... Τη Δευτέρα θα πει άλλα και κάποια στιγμή θα δούμε άλλα. Ναι. Ή δεν θα δούμε κιόλας. Ή μπορεί να βρεθεί κάτι και να μην το δείξουν. Αλλά απ' την άλλη πάλι. Πολύ, να το εκμεταλλευτείς πολιτικά, αλλά να μην το δείξεις. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το πολιτικό κομμάτι, δηλαδή με τη διαφήμιση δηλαδή, της εκάστοτε παράταξης. Αυτή τη στιγμή πρέπει να εστιάσουμε στο ότι η χώρα μας προάγει τον τουρισμό, προάγει τον πολιτισμό και όλα τα υπόλοιπα στον οικονομικό τομέα. Έχεις ξαναζήσει ύφεση? Όχι, είμαι 32 ετών. Επειδή και εγώ δεν έχω ξαναζήσει ύφεση και δεν έχει καμία σχέση η θεωρία με το να τη ζεις την ύφεση. Γιατί όπως ξέρεις... Ο πατέρας μου για παράδειγμα έζησε την κατοχή. Άκουσα κάποια πράγματα τραγικά. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Όπως ξέρεις, το 30% καταγεγραμμένη ανεργία και σε κάποιες ηλικίες, νομίζω 18 με 25, ναι, ναι, 70. Ναι. Έφτασε στο 70, είχα μείνει στο 56%. Ναι, είναι πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Και ένας λόγος συντριβή σε εισαγωγικά των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας είναι και αυτός. Λοιπόν, αν κανείς δεν έχει ζήσει ύφεση, γιατί μόνο με το να ζήσεις την ύφεση μπορείς να έχεις εμπειρία, ούτε η θεωρία, το καλύτερο πανεπιστήμιο δεν στη διδάσκει. Απλά γιατί όταν έχει ύφεση δεν μπορείς να πας αυτό το πανεπιστήμιο να μάθεις, με καταλαβαίνεις. Έτσι. Να καταφέρεις ποτέ. Νομίζω ότι αυτή η οικονομική κύκλη των υφέσεων ασχέτως. Για ποιο λόγο γίνονται, είτε φταίει η κυβέρνηση, είτε φταίνουν οι τράπεζες, είτε φταίνουν οι πολίτες, η κυβέρνηση και οι τράπεζες. Γιατί φταίνε όλοι. Πάντα σε μια ύφεση φταίνε όλοι. Είναι μια εμπειρία για όσους ανθρώπους καταφέρουν να ζήσουν μια αξιοπρέπεια. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Θα σου πω όμως κάτι που σου είπα και τελευταία φορά που κουβεντιάσαμε έξω, ότι οι άνθρωποι που γεννιόνται μέσα σε ένα υφεσιακό περιβάλλον δεν έχουν γνωρίσει το προηγούμενο. Δεν έχουν προλάβει δηλαδή να δούνε τι σημαίνει να παίρνω καγέν με δάνειο, για να καταλάβουν τι χάσανε. Έτσι. Άρα αυτή η αλλαγή της γενιάς στα επόμενα 15 χρόνια... Περνάμε και σε αλλαγή νοοτροπίας, έτσι. Θα περάσουμε σε μια αλλαγή νοοτροπίας η οποία όμως δεν επιβλήθηκε λόγω της ύφεσης. Επιβλήθηκε γιατί η ζωή συνεχίζεται. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή τα παιδιά γεννιόνται σήμερα και τους λένε 50 ευρώ εβδομαδιαίως. Αυτό το παιδί δεν ξέρει κάποιον που έπαιρνε 500. Η πρώτη του δουλειά είναι 300 ευρώ ή 564 μεικτά. Δεν ξέρει κάποιον που έπαιρνε 2. Ακριβώς. Ξεκινάνε με άλλα benchmark, με άλλες παραμέτρους μασικές. Άρα λοιπόν η επόμενη γενιά δεν θα έχει ζήσει τις προηγούμενες, όπως εμείς δεν ζήσαμε τον πόλεμο. Και ακούσει ιστορίες από τον μπαμπά σου τραγικές, μεν, αλλά δεν τις έχει ζήσει το πετσί σου.
Ελπίζω να κάποιοι ενεργοί πολίτες, τέλος πάντων, μέσα στους οποίους είμαι και εγώ, να καταφέρουν στο άμεσο μέλλον. Πώς είσαι ενεργός πολίτης? Εσύ προσωπικά τι κάνεις και θεωρείς τον εαυτό σου ενεργό πολίτη? Θα τα πούμε. Όχι, πες μου, πες μου τώρα. Όχι, στην εκπομπή, όχι. Θα τα πούμε όλα, ναι και καλή. Δραστηριοποιείσαι κάπου εκτός εργασίας? Με φτάνει ένα ναι ή ένα όχι. Εννοείς πολιτικά? Ο ενεργός πολίτης κάπου ενεργεί. Δεν εννοείς τη δουλειά σου, τον εργασιακό σου χώρο. Αυτό σημαίνει ενεργός. Όχι προβληματισμένος, διαβάζω, σκέφτομαι. Ενεργός, ενεργό. Έχει action. Ναι. Ναι. Ωραία. Κάποια άλλη φορά λοιπόν θα τα πούμε. Αναλυτικά. Θα ήθελα να δω μια κίνηση από νέους ανθρώπους. Τι κίνηση? Κίνημα. Θα ήθελα να φύγουμε από όλα αυτά. Θα ήθελα να δω κάτι καθαρό να έρχεται πάντως. Τι θα πει καθαρό? Ένα κίνημα νέων ανθρώπων, το οποίο θα είναι ακομμάτιστο. Τι ηλικίες εννοείς νέων ανθρώπων? Ποιες είναι οι ηλικίες? Από 25 έως 45 ετών. Μάξιμο 45 ετών. Οι οποίοι δεν έχουν... Δηλαδή εγώ που είμαι 47 να μην είμαι, έτσι? Δεν είναι κακό να μου πεις να μην είσαι. Είσαι στο όριο. Είμαι στο όριο. Είσαι στο όριο. Okay. Λοιπόν, να μην έχουν διατελέσει σε δημόσιες θέσεις. Να μην έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα. Και δεν βαριέσαι, άμα γίνουν υπουργοί θα μάθουν. Λοιπόν, ναι. Σκοπός είναι να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Χωρίς να ξέρουν, χωρίς την εμπειρία. Είδαμε και αυτούς που έχουν την εμπειρία τι κάνανε, έτσι. 100% μαζί, λοιπόν, σου. Η λύση όμως είναι κάτι άλλο ή ένα μείγμα? Αφού είδαμε πλέον ότι κύριοι τα κάνατε, να μην πω πώς τα κάνατε, δώστε τα κλειδιά στην γενιά που θα ζήσει το μέλλον της να το διαμορφώσει μόνη της. Δηλαδή το κριτήριο σου εσένα είναι μόνο ηλικιακό? Όχι, δεν είναι μόνο ηλικιακό, αλλά ας ξεκινήσουμε με 5 σταθερές. Ακούω. Λοιπόν, πρώτη. Λοιπόν, η ηλικία. 25-45. Δεύτερη. Λοιπόν, να μην είναι φυσικομαθηματικοί όλοι. Να μην έχουν σχέση με την πολιτική. Μάλιστα. Σε επίπεδο επιστήμης, τι επιστήμη να είναι? Πολιτικοί επιστήμονες, οικονομολόγοι, γιατροί, δικηγόροι, νοσοκόμες, να είναι δικηγόροι, πολιτικοί, μηχανικοί, να είναι διεθνών σχέσεων. Μαθηματικό να μην πάγουμε δηλαδή. Και μαθηματικών. Άρα απλά ένα μείγμα πιέψιλον. Ναι. Ωραία. Τρίτη σταθερά. Τι σημαίνει να μην έχουν ασχοληθεί με την πολιτική? Να μην έχουν στο μυαλό τους και να μην έχουν βιώσει μια κατάσταση της τέχνης του εφικτού που λέγαμε. Σε έχασα τώρα. Πώς μπορείς να δεις εσύ εγώ τι έχω στο μυαλό μου? Αυτό που μπορείς να δεις σημαίνει αν είμαι γραμμένος σε μια τοπική. Λοιπόν, είμαι γραμμένος λοιπόν σε μια τοπική, σου κάνω ή έχω ασχοληθεί με την πολιτική? Σίγουρα όλοι αυτοί θα κάτσουν κάτω να μιλήσουν, να συμφωνήσουν σε 10 σταθερά πράγματα. Να φτιάξουν μια ιδρυτική διακήρυξη. Αρχηγό να έχουνε? Να έχουνε, αλλά να έχουν έναν αρχηγό ο οποίος θα ακούει τους 20, τους 25, τους 30, τους 35, δεν ξέρω πόσους θα έχει το συμβούλιο αυτό. Είτε λέγεται συμβούλιο, είτε είναι τριανδρία, είτε είναι οτιδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η κίνηση, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όπως την περιγράφεις έγινε χθες. Ας υποθέσουμε ότι έγινε μια κίνηση χθες, μαζί σου, μαζί μου, χωρίς εσένα, χωρίς εμένα, έγινε μια κίνηση. Η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις σου. Καταβαίνεις σε εκλογές. Κάνω μια πρόβλεψη. Ας κάνω μια πρόβλεψη. Εξαρτάται. Πες μου ένα νούμερο τώρα. Ένα νούμερο, πες μου. Εξαρτάται. 2 ή 25. Εξαρτάται από το βαθμό επιρροής. Λοιπόν, στο βαθμό επιρροής, τον τωρινό. Λοιπόν, αν εμένα έρθει και μου πει ένας, είμαστε η νέα γενιά. Κάνε μου μία πρόβλεψη. Δεν σου είπα ότι είσαι το κέντρο του σύμπαντος εσύ. Κάνε μου μία πρόβλεψη. Απέναντί σου έχεις το ποτάμι, το Πασόκ, την Ελιά, το ΣΥΡΙΖΑ, την Ουδού, τη Δημάρ και τον Καμένο. Κάνε μου μία πρόβλεψη λοιπόν αυτού του κινήματος σε 6 μήνες στις εκλογές. Τι παίρνει? Άσε αν εμένα. Πρόβλεψη κάνε μου. Όχι αν θα τους ψηφίσεις εσύ ή όχι. Πρόβλεψη πανελλαδική κάνε μου. Λοιπόν, αν καταφέρονται και ακουστεί η άποψή τους, πιστεύω ότι μπορούν να μπουν μέσα στη Βουλή με το 30%. Δεν θα διαφωνήσω. Επόμενες εκλογές να θεωρήσουμε ότι θέλουν άλλη μια τετραετία. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μην βάλουμε έκτακτα γεγονότα. Ναι, 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 ναι. Ο 45ης πόσο θα είναι στις επόμενες εκλογές? 50. Ναι. Με 30%. Και δεν θα έχει πάρει και θέση ευθύνης. Συμφωνούμε ή όχι? Κοίτα, ο Καμένος έχει θέση ευθύνης, ρε παιδί μου τώρα. Μεγαλώνει όμως, δεν μεγαλώνει ηλικιακά. Δεν περνά τα χρόνια που πάει, σπίζει ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι
να έχουν ξεκινήσει μέσα σε αυτό το φάσμα. Δεν μπήκανε και πήρανε και 3% και έχουν και 10 έδρες στο κοινοβούλιο. Πότε είναι η επόμενη φορά τους για κάλπη? 4 χρόνια μετά. 4 χρόνια. Μεγαλώνουνε. Εντάξει, ναι, μεγαλώνουνε. Δεν μπορούν να μεγαλώσουν. Θέσεις ευθύνης παίρνουνε. Όχι, γιατί δεν είναι κυβέρνηση. Δεν είναι. Όχι, κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι καν συγκυβέρνηση. Λοιπόν, μετά από 4 χρόνια λοιπόν. Εγώ ψηφοφόρος ακούσω ότι έχω μπροστά μου μια ομάδα νέων οι οποίοι δεν είναι βαμμένοι και τους ενδιαφέρει το συμφέρον. Βαμμένοι, πώς το εννοείς, βέβαια, δεν μου βαμμένοι. Είμαι σε μια τοπική, έχουν, σημαίνει είμαι βαμμένος. Να μην έχουν. Κοίταξε, άμα συμφωνήσουν σε 5 βασικά πράγματα. Πες μου για σένα το Μιχάλη, τι σημαίνει βαμμένος. Βαμμένος είναι ο υπουργός. Είναι ο πρώην υπουργός. Κάποιος μπορεί να προέρχεται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, κάποιος από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Τι θα πει προέρχομαι, είμαι σε τοπική. Έχω κάνει υφυπουργό. Και έστω να έχει ψηφίσει, ρε παιδί μου. Άρα θέλεις ανθρώπους οι οποίοι να μην έχουν ψηφίσει ποτέ. Όχι, όχι, όχι. Μπορεί στο παρελθόν να είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, οποιοδήποτε κόμμα. Πώς θα το μάθεις εσύ αυτό? Λοιπόν, εντάξει, κάποιοι το λένε, κάποιοι δεν το λένε. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αν εγώ σου πω, ας πούμε, ότι ψηφίζω Νέα Δημοκρατία 20 χρόνια, με πέταξες έξω από αυτή την ομάδα. Κοίταξε, αν θέλεις ο τόπος σου να αλλάξει, αν πραγματικά το θέλεις. Ναι. Λοιπόν, και συμφωνήσουμε όλοι. Πάμε να κάνουμε το βήμα. Άρα δεν έχει σημασία τι ψηφίζουμε, σημασία έχει τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτό εννοώ. Πώς θα αποκλείσεις λοιπόν τους πολιτικοποιημένους, πώς χαρακτηρίζεις έναν πολιτικοποιημένο? Θέλω να σου πω ότι. Βαμμένο, αυτό το βαμμένο που είπες, δώσ' το μου λίγο πιο. Να μην έχουν διατελέσει σε δημόσιες θέσεις και να μην έχουν διαχειριστεί λοιπόν, δημόσιο χρήμα αυτό. Υπουργοί, υφυπουργοί. Από δημάρχους, από δημοτικούς συμβούλους μέχρι υπουργούς. Ο δημοτικός σύμβουλος δεν διαχειρίζεται χρήμα. Ένα χεράκι σηκώνει. Εντάξει, εντάξει. Άρα δεν πετάμε έξω δημοτικούς συμβούλους. Παίρνει μια απόφαση. Μάλιστα. Παίρνει μια απόφαση. Άρα λοιπόν εννοείς βαμμένους με σαγδέλα στρατιωτική. Έτσι. Ένα αστεράκι, δύο αστεράκια, 10 αστεράκια. Λέω ένα μοντέλο τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μην το... Ναι, ναι, όχι, θέλω να καταλάβω τα φίλτρα σου. Δηλαδή, αν εμένα έρθει ένας και μου πει ότι είμαστε μια ομάδα αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουμε να διαχειριστούμε το μέλλον της χώρας και έχουμε σκεφτεί 5 πράγματα. Θα κάτσω να το δω πολύ πιο σοβαρά από τα υπάρχοντα. Καλά, μια ψήφο είσαι. Μια ψήφο. Ναι, να σου δώσω το βάρος μιας ψήφου όμως. Δεν σου ξαναλέω, δεν είσαι το κέντρο του σύμπαντος. Εσύ μπορεί να τους λατρέψεις και να πάρουν μόνο τη δική σου. Σίγουρα, δεν και το... τη δικές τους βέβαια. Το καινούριο... Μην μπλέκεις το εγώ. Όχι, 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 καμία σχέση. Με όλο τον κόσμο. Το καινούριο όμως χρειάζεται. Έχουμε δει και βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Πες μου κάτι, επειδή έχεις δει λίγο τις μετεξελίξεις των κομμάτων πολιτικά, ναι, και επειδή είναι αναμφισβήτητο ότι το κοινοβούλιο σήμερα, τα 300 άτομα που είναι μέσα, πρέπει τουλάχιστον κατά τα 2/3 να είναι τελείως διαφορετικά από το 12. Συμφωνούμε? Ναι, τουλάχιστον η μισή καινούργια. Ίσως είπα λίγο παραπάνω, αλλά τουλάχιστον η μισή. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτός που μπήκε δηλαδή είχε κάνει δημόσια διοίκηση πριν μπει. Όταν λες δεν ξέρω αν θα ψηφίσω το Α νομοσχέδιο ή το Β και όταν λες με βαριά καρδιά και στο τέλος το ψηφίζεις. Ο παιδί μου δημόσια διοίκηση είχε κάνει. Όχι. Όχι. Πιάσε ένα όνομα. Ένας που δεν ήταν πριν το 12 στο κοινοβούλιο και σήμερα είναι. Εντάξει, ναι. Να πούμε την Ιακωβίδου, π.χ. Είχε κάνει δημόσια διοίκηση πριν? Όχι. Είναι λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που εσύ περιγράφεις. Να μην πούμε την Ιακωβίδου, να πούμε κάποιους από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, το ΣΥΡΙΖΑ πήρε και πάρα πολλές έδρες, οπότε μπήκε και κόσμος που δεν ήταν σαν έδρανα. Είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την ομάδα? Δεν έχουν κάνει δημόσιο χρήμα. Λοιπόν. Δεν έχουν κάνει υπουργοί, δεν έχουν κάνει γενικοί γραμματείς, δεν έχουν κάνει υφυπουργοί. Δεν θα πρέπει να είναι πρόσωπα τα οποία. Έχουνε... Προέρχονται από κομματικό μηχανισμό, λοιπόν. Ναι. Τώρα αρχίζω λίγο και το φιλτράρω καλύτερα. Είπαμε να πούμε 5 πράγματα. Αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε μέχρι εκεί. Εγώ λοιπόν ξέρεις τι προϋπόθεση θα βάζα για να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Έτσι να το πούμε και να κλείσουμε. Καταρχήν, πολύ ευχαριστή κουβέντα. Συμπτωματικά το είδα και χθες σε μια σειρά στη τηλεόραση. Γράφει ένα χαρτί, μπάτησή σου. Με το καλημέρα, ρε παιδί μου, με το μπαίνει σε μια παράταξη, σε ένα κόμμα, σε μια κυβέρνηση, γράφεις. Εγώ, ο Δημήτρης Πετρόπουλος, σας παραθέτω την παρατησή μου. Βάζεις την υπογραφή σου και αφήνεις την ημερομηνία άδεια. Και την παίρνει ο επικεφαλής. Ποιος έχει το δικαίωμα λοιπόν να σε διώξει τώρα? Ο επικεφαλής. Λοιπόν, αν βρεθούν λοιπόν 100 τέτοιοι άνθρωποι που δώσουν τις παρατήσεις τους με δικαίωμα τον έναν να βάλει υπογραφή, εγώ θα πάω μαζί.
Γιατί είναι ο μηδενισμός του εγωισμού αυτό. Εκεί θα πάω κι εγώ. Ό,τι και να πεσβεύουν. Λοιπόν, πιστεύω ότι κλείσαμε την ώρα, περάσαμε και το... Ευχαριστήθηκες την πρώτη σου εκπομπή. Ωραία ήτανε. Μπήκαμε λίγο στο κλίμα, έφυγε το track. Πρώτη εκπομπή. Εγώ θα χαρώ να ξανάρθω, το ξέρεις. Να είσαι καλά. Και θα χαρώ αν έχεις και... Βεβαίως, και θα χαρώ αν έχεις και καλεσμένο και αν είμαι καλεσμένος μαζί με άλλο καλεσμένο. Θα έχουμε και πολλούς καλεσμένους. Δεν θα ήθελα να πω από τώρα τον επόμενο καλεσμένο. Όχι. Θα το δείξουμε μέσα από το ίντερνετ. Να ευχαριστήσω όσους μας ανεχτήκανε. Και εγώ επίσης. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, 9 με 10, στο Ανεμολόγιο. Καληνύχτα σας.